Με τζιπ έφτασαν ο Παναγιώτης Γιαννάκης και η κόρη του στο χώρο που έγινε ο γάμος. Το πέπλο ήταν το σήμα κατά τεθένη για να καταλάβουμε την νύφη από τα φημέ τζάμια. Η νύφη καθόταν πίσω και έκρυβε το πρόσωπό της από τις κάμερες. Επιθυμία του ζευγαριού ήταν να γίνει ο γάμος τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Η λίστα των γνωστών του Παναγιώτη Γιαννάκη από τον χώρο του αθλητισμού ήταν περιορισμένη και περισσότεροι καλεσμένοι ήταν συγγενείς και φίλοι. Η Κέλλη είναι παιδική μου κολλητή. Ο άντρας της είναι ο αγαπημένος μου, ιδανικότερος άντρας για την Κέλλη. Οπότε μόνο να είναι ευτυχισμένη όσο είναι σήμερα. Ο γάμος είχε μέτρα ασφαλείας και ένα security έκανε τον τροχονόμο δίνοντας οδηγίες για τον τόπο του μυστηρίου. Από τη μία τρέχαμε να βρούμε μπασκετμπολίστες μέσα από τα φημεία τζάμια και από την άλλη προσπαθούσαμε να διακρίνουμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη μέσα από τους ψηλούς άνδρες καλεσμένους. Ο προπονητής της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Κίνας απέφυγε με διακριτικότητα τους φωτογράφους και τις κάμερες. Διπλή χαρά για τον Παναγιώτη Γιαννάκη αφού πάντρεψε την κόρη του και πριν από λίγους μήνες έγινε και παππούς. Σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Σοφία ο Βασίλης Τωροσίδης. Μαζί με το γάμο τους επέλεξαν να βαφτίσουν και τη μικρή τους κορούλα. Ο γάμος έγινε στον Άγιο Στέφανο. Το ζευγάρι απέφυγε τις κάμερες. Με το που έφτασε στην εκκλησία η νύφη, γύρισε την πλάτη της στους φωτογράφους για να μην φωτογραφίσουν το πρόσωπό της. Σοφία! Σοφία! Σοφή! Τι κι αν οι φωτογράφοι φώναζαν το όνομά της. Η νύφη ανέμιζε το μεγάλο και ρηχτό πέπλο της. Δύο ανθόσπαρτων ευχήθηκαν στον τόρο ο Γιάννης Φετφατζίδης, ο Τάσος Παπάζογλου, ο Σύφης Δασκαλάκης και ο Σοφοκλής Πυλάβιος. Στο γάμο τραγούδησε ο Χρήστος Χολίδης που ήρθε χωρίς την Δοξιανομικού, φουτώνοντας πάλι τα σενάρια χωρισμού.